Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Χωρίς αστική συγκοινωνία θα μείνει αύριο η πόλη, καθώς οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΤ προχωρούν σε επίσκεψη εργασίας. Το πρωί, ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας συνομίλησε με τον πρόεδρο του οργανισμού κ. Στεφανίδη, λέγοντας ότι το Υπουργείο μπορεί να στείλει άμεσα 5 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που οι εργαζόμενοι απέρριψαν. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΤ είχε ζητήσει περί τα 10 εκατομμύρια ευρώ για να λυθεί έστω προσωρινά το ζήτημα και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των Θεσσαλονικαίων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού, οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι δεν τους έχουν καταβληθεί οι νόμιμες αποδοχές επειδή από το ελληνικό δημόσιο δεν έχουν δοθεί τα χρήματα που οφείλονται στον ΟΑΣΤ, ενώ ζητεί την κατανόηση των Θεσσαλονικαίων για την ταλαιπωρία τους, για την οποία, όπως επισημαίνει, ουδεμία ευθύνη έχει. Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν ήδη να δικαστούν δύο άτομα που κατηγορούνται ότι εισέπραταν συντάξεις από το ΙΚΑ χωρίς να το δικαιούνται. Η μία από τις περιπτώσεις αφορά συνταξιούχο, ο οποίος λάμβανε από το ΙΚΑ σύνταξη χειρίας από τη σύζυγό του παρά το γεγονός ότι ξαναπαντρεύτηκε. Άλλο ένα άτομο εισέπρατε τη σύνταξη της μητέρας του για αρκετά μεγάλο διάστημα μετά το θάνατό της. Το δρόμο για το ακροατήριο αναμένεται να πάρουν άλλες 8 παρόμοιες υποθέσεις που έχουν αποκαλυφθεί από το ΙΚΑ στη Θεσσαλονίκη και για τις οποίες ήδη έχουν υποβληθεί σχετικές αναφορές. Ποινή ισόβιας και 10 ετών κάθριξης επέβαλε χτες το μεικτό ορκωτό φετίο της Θεσσαλονίκης σε βάρος του 32χρονου διαρρήκτη, ο οποίος τον Απρίλιο του 2009 σκότωσε μέσα στο σπίτι της μια 74χρονη με 30 μαχαιριές. Το έγκλημα διαπράχθηκε το πρωί της 15ης Απριλίου 2009, όταν ο κατηγορούμενος μπήκε στο σπίτι της ηλικιωμένης με σκοπό τη διάρρηξη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελάστη στη Σταυρούπολη. Για την κατάσβεση επιχειρούν 14 άντρες με 5 πυροσβεστικά οχήματα. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Εκτιμάται ότι προκλήθηκε από φωτιά που είχαν ανάψει άστεγα άτομα για να ζεσταθούν. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παράκτιας Κοπηλασίας, που αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, διεκδικεί για το 2014 η πόλη της Θεσσαλονίκης. Η τελική απόφαση για την πόλη που θα φιλοξενήσει τον Οκτώβριο του 2014 τη διοργάνωση θα ληφθεί κατά τη διάρκεια του έκτακτου συνεδρίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κοπηλασίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Φεβρουαρίου στην Κοπεχάγη. 26 τουριστικούς πράκτορες από Τουρκία υποδέχθηκαν σήμερα το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης τουριστικοί φορείς της πόλης, με στόχο την ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στα δύο κράτη και την αύξηση του τουριστικού ρεύματος από Τουρκία τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και σε άλλα μέρη στη Βόρειο Ελλάδα. Οι τουριστικοί πράκτορες ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες που παρουσιάζει η Θεσσαλονίκη όσον αφορά τα αξιοθέατά της, τις γαστρονομικές της προτάσεις, τη διασκέδαση στα ξενοδοχεία της και βεβαίως για το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ που ανακαινίζεται και αναμένεται να επαναλειτουργήσει ως μουσείο τον Μάρτιο του 2013 και να προσελκύσει χιλιάδες Τούρκους τουρίστες. Αύριο, Τετάρτη 16 Ιανουαρίου, προβλέπεται συννεφιά με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου και μέτριους νότιους ανέμους έντασης 5 μποφόρ. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση με βροχοπτώσεις και τη θερμοκρασία στους 10 βαθμούς Κελσίου με διατήρηση των ανέμων από νότια διεύθυνση και ένταση μέχρι 5 μποφόρ. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν το σύντομο δελτίο της Citizen Web TV. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.